Προβληματισμός επικρατεί για την τουριστική σεζόν στη Χερσόνησο. Είναι πολύ χάλια. Τα μαγαζιά δεν έχουν δουλειά καθόλου. Δεν τα βλέπεις. Καμία σχέση με πέρσι. Οι προσδοκίες που δημιούργησαν ο Απρίλιος και ο Μάιος ανακόπηκαν με την κατάσταση σήμερα ένα προκαλεί πονοκέφαλο. Πώς κινείται εδώ η διαδικασία? Όχι. Τίποτα. Πολλοί κόσμοι στα ξενοδοχεία δεν βγαίνουν έξω. Δεν υπάρχει δουλειά. Χερσόνησο μετά τις 1 η ώρα είναι απελπισία. Η πλειοψηφία των τουριστών που φτάνει στα ξενοδοχεία της Χερσονήσου, του πιο τουριστικού δήμου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, αρκείται στις παροχές που προσφέρουν τα all-inclusive πακέτα. Η κατανάλωση εκτός των ξενοδοχείων είναι σχεδόν ανύπαρκτη, με την εστίαση, το εμπόριο αλλά και όλα τα άλλα επαγγέλματα που συνδέονται με τον τουρισμό να αγωνιούν και να ελπίζουν. Δεν υπάρχει κινητικότητα. Η σεζόν δεν είναι για τόσο καλή όσο περιμέναμε, τέλος πάντων. Δεν υπάρχει κινητικότητα. Πάντως δεν είναι καλά τα πράγματα και ούτε και τα προγνωστικά. Δηλαδή λένε ότι δεν θα έχουμε κόσμο. Εμείς αλλάξαμε. Γιατί να περιμένουμε καλύτερο τουρισμό? Αυτό είναι καφενείο του παππού μου. Γυρίστε το να το δείτε. Του 1890. Στα σκαλοπάτια του είχε σταθεί και είχε μιλήσει ο Βενιζέλος. Έχουμε σχέση με την ιδιοτυπία αυτών των ανθρώπων ή είμαστε μονάχα του άρπα και έχουμε, να μην πω τη λέξη που αρχίζει από χ, το διπλανό μας της αρπαχτής? Είναι αυτός ο τόπος μας? Τι συνέβη όμως και η πολλά υποσχόμενη σεζόν κινδυνεύει να μετατραπεί σε φιάσκο? Τρομάξανε, πήγαν αλλού, είμαστε πιο ακριβοί εμείς, πήγανε σε άλλο χώρο, δεν ξέρω. Σύμφωνα με την τουριστική αγορά, η μεγάλη αύξηση στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων, η αύξηση στις τιμές των ελληνικών ξενοδοχείων, αλλά και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ολόκληρη η Ευρώπη λόγω της ακρίβειας, είναι οι κύριοι λόγοι της μειωμένης κίνησης. Νομίζω ότι έχει να κάνει με τη δυνατότητα την οικονομική του καθεμιανού. Αυτούς πελάτες φέρνουμε τώρα, αυτή είναι η δυνατότητά τους. Προς το παρόν, σε ό,τι αφορά τους επισκέπτες της περιοχής, Γερμανοί και Βρετανοί είναι η πλειοψηφία των μεγαλύτερης ηλικίας τουριστών στη Χερσόνησο. Οι Ολλανδοί ακόμα δεν έχουν κάνει την εμφάνισή τους, ενώ η πλειοψηφία των νέων προέρχεται κυρίως από χώρες όπως η Σερβία και η Ρουμανία.